Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα διαβάσουμε, αδερφοί, λίγα εδάφια από το βιβλίο του Ιωνά, από τη σελίδα 819. Είναι το γάμα κεφάλαιο και όλο το κεφάλαιο με τη χάρη του Κυρίου θα διαβάσουμε. Σελίδα 819 από τον προφήτη τον Ιωνά, γάμα κεφάλαιο. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιωνά εκ Δευτέρου, λέγον, σηκωθείτε, είπαγε εις Νινεβή την πόλη τη μεγάλη, και κήρυξε προς αυτήν το κήρυγμα τον οποίον εγώ λαλώ προσέ. Και σηκώθη Ιωνάς και πήγαινε εις Νινεβή κατά το λόγο του Κυρίου. Ιδέν Νινεβή ήταν πόλης μεγάλης φόδρα, οδού τρίων ημερών. Και ήρχισεν Ιωνάς να διέρχεται την πόλη οδών μίας ημέρας, και κήρυξε και είπεν, έτη 400 ημέρες και η Νινεβή θέλει καταστραφή. Και οι άνδρες της Νινεβή επίστεψαν εις το Θεόν και κήρυξαν νηστείαν και ενεδίθησαν σάκος από μεγάλου αυτών έως μικρών αυτών. Διότι ο λόγος είχε φτάσει προς τον βασιλέα της Νινεβής και σηκώθη από το θρόνο αυτού και αφαίρεσε την στολήν αυτού επάνωθεν εαυτού και εσκεπάστη με σάκον και κάθισε επί σμωδού και διακήρυξε και εγνωστοποίηθη εν την Νινεβή δια ψηφίματος του βασιλέως και των μεγιστάνων αυτών και λάλλει οι άνθρωποι και τα κτίνη και οι βόος και τα πρόβατα να είναι να μη γευτούνε μηδέν μηδέν αβόσκουση μηδέν είδων να πίουση αλλά άνθρωπος και κτηνός να σκεπαστεί με σάκος και να φωνάξει ισχυρός προς τον Θεόν και ας επιστρέψουσιν έκαστος από της οδού αυτού της πονηράς και από της αδικίας αυτής ή της είναι εν της χείρισιν αυτών. Τι σε ξεύρει εάν επιστρέψει και μεταμεληθεί ο Θεός και επιστρέψει από την οργή του θυμού αυτού και δεν απολεστούμε και είδεν ο Θεός τα έργα αυτών ότι επέστρεψαν από την οδόν αυτών της πονηράς και μεταμελήθη ο Θεός περί του κακού τον οποίον είπε να κάμνει σε αυτούς και δεν έκαμε αυτό. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, αδερφοί, και πιστεύω σήμερα το πρωί, αδερφοί, πρέπει να είμαστε ευγνώμονοι, γιατί πράγματι, αδερφοί, και εμείς άνθρωποι αμαρτωλοί γνωρίζουμε, αδερφοί, τώρα ότι ο μισθός μας ήταν ο θάνατος, αδερφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Όχι που το Θεός, αδερφοί, θέλει το κακό του ανθρώπου. Αλλά ο Θεός, αδερφοί, είναι αγαθός και θέλει το καλό του ανθρώπου. Και θέλει τον άνθρωπο, αλλά και θέλει και εμάς σήμερα, αδερφοί, τι? Να υπακούσουμε στη φωνή του. Και όταν λέω να υπακούσουμε, είναι να πιστέψουμε το λόγο του Θεού, αδερφοί. Όπως κάνανε και αυτοί οι άνθρωποι εδώ. Μία πόλη, ένας έθνος, αν μπορούμε να πούμε, μέσα στην αμαρτία, μέσα στην ιδωλολατρία, αλλά ο Θεός, αδερφοί, τους αγαπάει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Θεός θέλει και αυτοί να σωθούνε. Αλλά πώς θα σωθούνε? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πώς μπορώ εγώ να αλλάξω την πορεία μου? Να πιστέψουμε πρώτα στο λόγο του Θεού. Να πιστέψουμε, αδερφοί, ότι υπάρχει ένας ζωντανός Θεός. Να πιστέψουμε στους ανθρώπους όπως εδώ στέλνει ο Θεός τον Ιωνά, αδερφοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Και του μιλάει, λέει, εδώ δεύτερη φορά, πάει να πει, αδερφοί, ότι ο Θεός θέλει να αποκτήσει μια σχέση με τον άνθρωπο. Του μίλησε την πρώτη φορά ο Ιωνάς με τους λόγους του, αδερφοί, δεν ήθελε να υπακούσει. Βλέπεις ότι ο Θεός δεν τον πέταξε, δεν τον ξέχασε. Δεν του είπε, ξέρεις κάτι, δεν με ακούς, θα σε φτιάξω εγώ. Όχι. Ο Θεός είναι ελεήμων, αδερφοί. Είναι εκτήρμων, είναι αγαθός και ξέρει την καρδιά μας, ξέρει την πλάση μας. Ξέρει πολλές φορές, αδερφοί, που δυσκολευόμαστε να δεχτούμε κάτι που μας λέει. Δεν το βάζει κάτω, έχει τους τρόπους του. Έρχεται το πράγμα το άλλο, αδερφοί, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που κάνει το έργο του Θεού εδώ στη γη και μας ελέγχει περί αμαρτία, περί δικαιοσύνη και περί χρήσεως, αδερφοί. Και αυτό μπορεί να γίνει σε κάποιον από μια στιγμή στην άλλη, στον άλλον μπορεί να χρειαστεί μια μέρα. Σαν να μπορεί να χρειαστεί, αδερφοί, να περάσει μια ολόκληρη τελεπορία όπως πέρασε και ο Ιωνάς, αδερφοί. Μέσα εσύ σε μεγάλη τρικυμία, να πάει να κοιμηθεί, να πάει να ξεχαστεί, να πει εντάξει, ό,τι ο Θεός επιτρέπει. Όχι. Είναι στα χέρια μας, αδερφοί, να παρακαλέσουμε τον Κύριο να γίνει το θέλημά μας στη ζωή.
το θέλημά του στη ζωή μας, αδερφοί, να μας ευλογήσει, ευχαριστούμε τον Κύριο, να μας ελευθερώσει από τις τρικυμίες, από τα προβλήματα, και πάνω απ' όλα τι, να μας διδάξει να υπακούμε στη φωνή του Κυρίου, αδερφοί, και ο Θεός δεν το βάζει κάτω και εμείς δεν το βάλουμε κάτω, αδερφοί, και ο Θεός συνεχίζει και έρχεται, έγινε λόγος Θεού, λέει του Κυρίου προς τον Ιωνάη του Δευτέρου, και του είπε τα ίδια πράγματα, να σηκωθείς να πας στην Νινεβή, αυτή την πόλη τη μεγάλη, που είναι 12 μοιράδες ανθρώποι εκεί, 120.000 άνθρωποι ήταν εκεί, αδερφοί, που ο Θεός τι, τους αγαπούσε, αλλά δεν μπορούσε να ενεργήσει ο Θεός να τους ευλογήσει τη στιγμή που αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν μέσα στην πονηρία, μέσα στην ασέβεια, μέσα στην κακία, αλλά έπρεπε να στείλει κάποιον. Δεν μπορεί να τους μιλήσει ο Θεός. Θα τους μιλήσει ο Θεός, με ποιον, αδερφοί, με μένα και με σένα. Θα σε στείλει και δεν με στείλει. Έστω σε μια ψυχή, σε μια οικογένεια, σε έναν αδερφό, σε μια αδερφή, να πούμε τι, λόγια Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εδώ, αδερφοί, βλέπουμε ότι ο Ιωνάς πράγματι κατάλαβε τη χάρη του Κυρίου και πράγματι υπάκουσε στο λόγο του Θεού και ξεκινάει, αδερφοί, να κηρύξει αυτό που του είπε ο Κύριος. Η Νινεβή, λέει, ήταν μια πόλη που μπορούσε να την περπατήσει σε 3 μέρες. Μία μέρα μόνο πέρασε, αδερφοί, που κήρυξε ο Ιωνάς αυτό το λόγο του Κυρίου, που είπε, ας το πούμε, ότι με την έννοια, με τον τρόπο αυτό, να μετανοήσετε, έτσι δεν είναι? Αυτό θέλει να πει, να μετανοήσετε, να αλλάξετε την πορεία σας, να αλλάξετε τον τρόπο της ζωής σας, να αλλάξετε τον τρόπο που σκέφτεστε, που κινείστε. Και ο λόγος λέει εδώ, αδερφοί, η δεν είναι βήτερα πόλη, λέει, μεγάλη σφόδρα οδών 3 ημερών. Και ήρχισε, λέει, άρχισε ο Ιωνάς να περπατάει την πόλη μία μέρα και κήρυξε, και τι είπε? Έτσι, λέει, 40 ημέρες και η Νινιβή θέλει καταστραφή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τώρα τι κάνουμε? Ποιος είναι αυτός? Να τον πιάσουμε, να τον σκοτώσουμε? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άμα ήταν Ισραηλίτες, αυτό θα κάνανε, δυστυχώς. Δεν είναι Ισραηλίτες όμως, αδερφοί. Πολλές φορές, αδερφοί, οι άνθρωποι του Θεού είναι πιο σκληροί από τους, αν επιτρέπετε να πούμε αυτή την έκφραση, τους άπιστους, αδερφοί. Να δεχτούν τον λόγο του Θεού. Εμένα θα μου το πεις. Εγώ που έχω μελετήσει, διαβάζω τόσα χρόνια στον Κύριο, έχω λάβει και πνεύμα άδειο και έχω και χάρισμα και ένα και το άλλο, εμένα θα μου πεις. Στο ξένα θα το πούμε, άμα χρειαστεί. Για μας είναι το λόγο του Θεού, αδερφοί. Για μας, εδώ μέσα. Δεν είναι τώρα για τους έξω. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί. Και τι λέει εδώ, αδερφοί? Και οι άντρες της Νινεβή, αδερφοί, εδώ είναι το κλειδί, επίστεψαν, αδερφοί, επίστεψαν. Δεν είναι απλά, αδερφοί, μέσα στη χάρη του Κυρίου, αδερφοί, που ο άνθρωπος σώζεται. Γιατί μετά, λέει, ο άνθρωπος θα πει, γιατί, Κύριε, δεν με έσωσες και εμένα? Γιατί δεν έκανες χάρη, Κύριε, σε μένα να με σώσεις? Αλλά, αδερφοί, ο λόγος του Θεού μας λέει κάτι ωραίο, να το δούμε, και το λέει εκεί στην επιστολή προς Εφεσίου, στο 1034 σελίδα, β' κεφάλιο, και λέει στο 8 εδάφιο, διότι κατά χάριν είστε σε σωσμένοι. Δεν σταματά εκεί, για της πίστεως, αδερφοί, όμως, για της πίστεως. Ευχαριστούμε τον Κύριο, Χρειάζεται, αδερφοί, ο άνθρωπος να πιστέψει. Θα μου πεις, τι βρήκε ο Κύριος μέσα μας, κάτι καλό? Τίποτα δεν βρήκε. Αλλά χρειαζόμαστε τι, να πιστέψουμε μέσα σε αυτή τη χάρη που κάνει ο Κύριος. Που έρχεται και λέει, ας το πούμε, αν μετανοήσεις, όποιος πιστέψει και βαφτιστεί θέλει σωθεί. Πρέπει να το πιστέψω αυτό, ας τον Κύριο. Γι' αυτό ο άνθρωπος, αδερφοί, μία μέρα θα είναι απολόγητος. Δεν μπορεί να πει τίποτα. Να πει, Κύριε, γιατί δεν με έσωσε στη χάρη? Δεν πίστεψες, παιδί μου. Δεν πίστεψες στην απλότητα του Ευαγγελίου. Και ο Παύλος τι λέει? Φοβάμαι πολύ, λέει, μήπως ξεπέσουμε, αδερφοί, τι, από την απλότητα. Και όπως και η Εύα, λέει, πλανήθηκε, έτσι και εμείς να πλανηθούμε, αδερφοί. Να μην ξεπέσουμε, αδερφοί, από την απλότητα. Μην τα κάνουμε τα πράγματα πιο δύσκολα από ό,τι είναι. Ο λόγος του Θεού είναι απλός, ευχαριστούμε τον Κύριο. Το διαβάζουμε και πιστεύουμε να το καταλάβουμε πολύ, πολύ καθαρά, αδερφοί. Γιατί ο λόγος αυτός, αδερφοί, άμα δεν δούμε, το έδωσε, αδερφοί, σε αγράμματους ανθρώπους, σε ψαράδες. Δεν πήγε στο Γαμαλίλ και στους άλλους Φαρισαίους και αρχιερείς να μεταδώσει αυτό το λόγο, αλλά σε ψαράδες το έδωσε, αδερφοί. Σε αγράμματους ανθρώπους.
Και η πρώτη παραβολή, αδελφοί, που ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός ξεκινάει μέσα στα μυστήρια της Βασιλείας του Ουρανού, τι είναι? Ο σπόρος, αδελφοί. Αυτός που πάει να σμίγει το σπόρο. Και βλέπω, αδελφοί, ότι είναι θέμα καρδιάς. Ευχαριστώ τον Θεό, Και θέλουμε η καρδιά μας, αδελφοί, πάντοτε να είναι γη αγαθή. Και αν δεν βρεθεί γη αγαθή, να είμαστε σε θέση, αδελφοί, να το αναγνωρίσουμε. Να πω, Κύριε, η καρδιά μου δεν τραβάει, δεν ρουφάει το λόγο σου όπως το ρούφαγε στην πρώτη πίστη μου, στα πρώτα βήματά μου. Τι γίνεται, Κύριε? Έλα, Κύριε, να με βοηθήσει να καταλάβω τι πρέπει να κάνω εγώ ώστε να το καταδικάσω και μετά να έρθει η χάρη σου, Κύριέ μου, να αλλάξει την καρδιά μου. Ευχαριστώ με τον Κύριο. Πολλές φορές λέμε, Κύριε, άλλαξε την καρδιά μου. Δεν θα αλλάξει ο Κύριος την καρδιά, άμα δεν το θέλεις. Ευχαριστώ με τον Κύριο. Να γνωρίσω τι πρέπει να αλλάξω, να καταδικάσω αυτό που δεν θέλει ο Κύριος να υπάρξει στην καρδιά μου. Γιατί? Γιατί είναι εμπόδιο σε μένα ώστε να πλησιάσω τον Χριστό και να έρθουν η ευλογία του Θεού στη ζωή μου, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτοί οι άνθρωποι, αδερφοί, πιστέψανε, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εύχομαι, αδερφοί, και εμείς, αδερφοί, σήμερα και από εδώ και πέρα να πιστεύουμε, αδερφοί, στο λόγο τι που διαβάζεις, στο λόγο που ακούς. Μην το παίρνεις είναι λόγο ανθρώπου. Είπε εδώ, πιστέψανε, λέει, πιστέψανε στον Θεό. Ποιο Θεό? Αφού τον Ιωνά βλέπουν, αδερφοί. Ο Ιωνάς κηρύττει, αλλά το πήρανε λόγω Θεού, αδερφοί. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό, αδερφοί. Και το πήρανε σαν λόγο Θεού, αδερφοί, και μετά τι γίνεται, αδερφοί? Καταλαβαίνεις όταν ο άνθρωπος ακούει αυτά που ακούει και τα παίρνει διαπίστεως και το παίρνει σαν ότι ο Θεός του μιλάει. Γιατί, αδερφοί, βλέπεις να κάνει κινήσεις ώστε να διορθώσει τα πράγματα, αδερφοί. Όταν δεν κάνουμε κινήσεις να διορθώσουμε κάτι, δεν το πιστεύουμε. Ανάγκη, ας το πούμε, ένα λαμπάκι στο αμάξι, ας το πούμε, έχει ανάγκη, ας το πούμε, πετρέλαιο. Δεν το πιστεύω. Εντάξει, προχώρα. Θα μείνει στον δρόμο. Δεν το πιστεύει, θα μείνει στον δρόμο. Θα ανάψει κάτι άλλο λαμπάκι, γιατί χρειάζεται, ας το πούμε, πρώτα τα φρένα, λάδι, ό,τι και να είναι. Άμα δεν το πιστέψει, θα μείνει στον δρόμο. Ας είναι ο Κύριο. Και αυτό θέλει ο Κύριο, αδερφή. Λίγη πίστη, αδερφή. Μακάρι να είναι η πίστη μας στο σκόκο συνάπτωση σήμερα. Δικιά μου δεν είναι. Αλλά τη λίγη πίστη που έχω, προσεύχομαι ο Κύριος, αδελφοί, να την αυξάνει, να πιστέψω αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού και να κάνω τι, τις κινήσεις που πρέπει από τη μεριά μου, με τη δύναμη του Θεού όμως, αδελφοί. Και να μην καυχηθεί κανένας, έτσι λέει το τέλος του εδάφιου αυτό που διαβάσαμε. Λέει, ουχή εξέργο, αλλά είναι δώρο Θεού, αδελφοί. Να που είμαστε σωσμένοι, και κάθε άνθρωπος που σώζεται. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πιστέψανε οι άμεσα αδελφοί και κήρυξαν νηστεία, Τώρα ποιος τους φανέρωσε να κηρύξουν η νηστεία με τον τρόπο αυτό, να βάλουν σάκρους και να μπουν σποδό, είναι πράγματα που βλέπουμε που κάνανε αδερφοί οι Εβραίοι, ευχαριστούμε τον Κύριο, ποιος τους αποκάλυψε, μήπως το είχαν δει, δεν γνωρίζουμε, αλλά μπαίνουν κατευθείαν σε αυτόν τον αγώνα, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εμείς έτσι πρέπει να είμαστε, να μπαίνουμε σε αυτόν τον αγώνα. Όταν βλέπουμε πράγματα μέσα στη ζωή μας, αδερφοί, να υπάρχουν προβλήματα που βεβαίως μπορεί να μην είναι εξαιτίας αμαρτίας στη ζωή μας, αλλά μπορεί να είναι απλά προβλήματα, δοκιμασίες, να πηγαίνουμε, αδερφοί, να νηστεύουμε, να ταπεινωνόμαστε. Αυτό θέλει να πει ο λόγος του Κυρίου, αδερφοί. Ταπείνωση εν σποδό και εν σάκρος και εν σποδό. Από το μεγάλο μέχρι το μικρό, αδερφοί. Όλοι, αδερφοί. Όλοι, αδερφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο. Ομοθυμαδών μας λέει η Καινή Διαθήκη. Οι μαθητές, αδερφοί, ήταν μαζεμένοι στο ανώλιο ομοθυμαδών. Και τι ζητάγανε? Το πνεύμα του Άγιο, αδερφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο. Προσευχόσανε όλοι μαζί για τον Πέτρο, αδερφοί, όταν ήταν στη φυλακή. Προσευχόσανε το ίδιο πράγμα. Μια καρδιά, ένα πνεύμα. Ποιος θα το κάνει αυτό, αδερφοί, θα μου πεις το πνεύμα του Άγιο. Αμήν. Αλλά θα πρέπει να δει τη θέλησή μας το πνεύμα του Άγιο, αδερφοί, ώστε να παραδοθούμε, αυτό θέλω να πω, Πρέπει να παραδοθούμε στο πνεύμα το Άγιο, ώστε να μας κάνει μια καρδιά, ένα πνεύμα, ώστε όλοι να λέμε το αυτό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και βλέπουμε, αδερφοί, και έφτασε ο λόγος στον βασιλιά, Βλέπουμε, αδερφοί, είναι θέμα καρδιά πραγματικά, Γιατί είχε φτάσει επίσης ο λόγος σε έναν άλλο βασιλιά, στον Φαραώ, αλλά αυτός τι έκανε? Εσκλήνανε την καρδιά του, αδερφοί, Δεν μας συμφέρει να σκλίνουμε την καρδιά μας. Συμφέρει, αδερφοί, να αφήσουμε την καρδιά μας, αδερφοί, όπως είναι και να πούμε, Κύριε, ναι, έτσι είναι τα πράγματα, όπως μας λες, όπως μας φανερώνεις. Και εμείς θα παραδοθούμε σε σένα, Κύριε, και αυτός διακήρυξε μαζί με όλους τους μεγεστάνες
ενωμένοι, μια φωνή, ένα παράδειγμα, εκήρυξε νηστεία, αδερφοί. Δεν θα φάει ούτε άνθρωπος, ούτε λέει ζώο, ούτε κτίνο, ούτε θα πει Θα πάμε να προσευχηθούμε, να κράξει, λέει να κράξουμε, λέει Αλλά ο άνθρωπος και ο κτίνος, λέει στο οκτώ εδάφιο, να σκεπαστεί, λέει, με σάκος και να φωνάξει ισχυρός προς τον Θεό, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αυτό πολλές φορές μας λείπει, αδερφοί, δυστυχώς. Ο Θεός να μας βοηθήσει, αδερφοί, να κράζουμε στον Κύριό μας, όχι μόνο στα προβλήματά μας, αλλά μέσα στα πράγματα που, όπως ακούσαμε, να του πούμε ευχαριστώ, αδερφοί. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, που μας έσωσες, που έχουμε ζωή αιώνια. Και εδώ, αδερφοί, προς τον Θεό, αδερφοί, ένα Θεό, αδερφοί. Όταν ήταν στην Τρικυμή, αδερφοί, στο καράβι ο Ιωνάς, ο καπετάνιος είπε ο καθένας να προσευχθεί στο Θεό τους. Αλληλούια. Ένας Θεός υπάρχει, αδερφοί, ένας μεσίτης. Παρά, λέει, που υπάρχουν πολλοί θεοί, λέει ο Παύλος, για μας είναι ένας Κύριος και ένας Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι, αδερφοί, προσευχόμαστε στον ίδιο Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και στο Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέει να κράξει ο προς τον Θεό και ας επιστρέψει, αδερφοί. Δεν είναι απλά να προσευχηθώ. Να πω, Κύριε, μετανοώ, συγχώρεσέ με. Αλλά τι, να επιστρέψω, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι κήρυξε και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, αδερφοί. Να πιστέψετε, λέει. Να κάνετε τι, έργα άξια της μετάνοιας, αδερφοί. Ευχαριστούμε. Μετανοώ και πάει ο άλλος και κάνει το ίδιο πράγμα. Συγγνώμη και κάνει το ίδιο πράγμα. Πόσες φορές, μία, δύο, εντάξει, αδύναμοι είμαστε. Συνέχεια, ευχαριστούμε τον Κύριο. Πρέπει να φέρουμε, αδερφοί, καρπό άξια της μετάνοιας, αδερφοί. Και τι, να επιστρέψει έκαστος από τις οδού αυτού της πονηράς και από της αδικίας ή της, λέει, είναι εν της χείριση αυτών, που είναι στα χέρια μας, είναι στα χέρια του Θεού. Κύριε, πάρτο, θα το ελευθερώσω εγώ και θα φύγει, αδερφοί, θα το πάρει ο Κύριος. Άμα κρατάω εγώ την πονηριά, την κακία, το μίσος μέσα στην καρδιά μου, μέσα στη ζωή μου, τι να το πάρει ο Κύριος, Έρχεται ο Κύριος να το πάρει, τραβάει, τίποτα. Και παιδί μου, άφησε το, λέει. Άφησε το να σου το πάρω. Πάρ' το, Κύριε, δεν το αφήνουμε. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι, αδερφοί, τι, το αφήσανε. Και πώς το ξέρουμε? Το λέει εδώ, αδερφοί, ο λόγος του Κυρίου, αδερφοί, θα φτάσουμε και σε αυτό. Και, και βεβαίως συνεχίζει ο βασιλιάς και τους είπε, τι σε ξεύρει, λέει, εάν επιστρέψει και μεταμεληθεί ο Θεός και επιστρέψει από την οργή του θυμού αυτού και δεν αποδεστούμε, αδερφοί. Ποιος ξέρει, ας το κάνουμε, λέει. Ας το κάνουμε, θα πέσουμε τι, όπως είπε ο Δαβίδ. Καλύτερα, λέει, να πέσω, ας το πούμε, στο έλεος του Κυρίου, αδερφοί, παρά να πέσω στο έλεος των ανθρώπων. Θα γίνει κάτι. Και τι λέτε εσείς, που ξέρουμε τον Κύριό μας που είναι αγαθός, θα δικήσει κανένα ο Κύριος? Όταν ήταν έτοιμος ο Κύριος, αδερφοί, να καθαρίσει εκεί τα Σόδομα και τα Γκόμορα, που είπε ήρθε ο Αβραάμ και του μίλαγε, Κύριε, είναι δυνατόν εσύ ο Θεός ο Άγιος να καταστρέψει, ας το πούμε, και τον δίκαιο μαζί με τον άδικο, τον ευσεβή μαζί με τον ασεβή? Είναι δυνατόν, Κύριε? Όχι, αδερφοί, θα τους φυλάξει τους δίκαιους ο Κύριος, αδερφοί. Και εδώ, αδερφοί, τι έγινε? Και στο 10 εδάφιο, αδερφοί, και είδε ο Θεός τα έργα αυτών, αδερφοί. Άρα και αδερφοί, η μετάνοια δεν είναι απλά μια προσευχή να γονατίσω και να πω, Κύριε, συγχώρεσέ με. Είναι, αδερφοί, καθώς θα σηκωθώ από την προσευχή, καθώς θα σηκωθείς και εσύ από την προσευχή, τι, να πράξουμε έργα άξια της μετάνοιας, τι, που φαίνονται. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Το δέντρο φαίνεται από το καρπό του, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όσα φύλλα και να έχουμε, τα φύλλα δεν είναι ο καρπός. Και πολλές φορές κοροδευόμαστε. Α, έχουμε ωραία φύλλα. Είμαστε πράσινοι, ωραία γη, φαινόμαστε. Μπορούμε να παρουσιάζουμε και να δίνουμε σκιά σε κάποιον για παρηγοριά. Ο καρπός όμως τι είναι, αδερφοί? Από τον καρπό, λέει, θα γνωρίσεις το δέντρο, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εδώ βλέπουμε ότι ο Θεός βλέπει, αδερφοί, βλέπει τα έργα μας. Και είδε, λέει, τα έργα αυτών, ότι επιστρέψαν από την οδόν αυτού, αδερφοί. Και ο Κύριος, αδερφοί, θέλει να επιστρέψουμε και πάλι στην οδό τη δικιά του, αδερφοί. Όσο έχουμε απομακρυθεί, ένα πύχη, δύο, ένα χιλιόμετρο, όσο μακριά να είμαστε, ο Κύριος μας αγαπά και θέλουμε να επιστρέψουμε, αδερφοί, να μετανοήσουμε με αυτή την έννοια
και να ζήσουμε, αδερφοί, και να περπατήσουμε το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ότι είδε ότι επιστρέψαν από την οδό αυτών της πονηράς και μεταμελήθη ο Θεός περί του κακού, τον οποίο λέει είπε να κάνει σε αυτούς, και δεν έκαμεν αυτό, αδερφοί, γιατί ο Κύριος, αδερφοί, είναι ελεήμων και εκτήρμων και δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά θέλει ο άνθρωπος να μετανοήσει, να επιστρέψει και να έρθει, αδερφοί, στην επίγνωση του Ευαγγελίου, ώστε να κερδίσει αυτός ο άνθρωπος αιώνια ζωή. Εάν έχουμε σήμερα την αιώνια ζωή, αδερφοί, στα χέρια μας, να την κρατήσουμε και να κάνουμε την κλίση μας, αδερφοί, ασφαλισμένη, ώστε να γίνουμε κι εμείς εκλεκτοί, να βρεθούμε, αδερφοί, μέσα στο γάμο. Ο Κύριος να σας ευλογήσει όλους, να προσευχόσαστε για μας εκεί στο Βέλιο, αδερφοί, ο Κύριος να ευλογήσει, να απλωθεί ο λόγος του, να σωθούν πολλές ψυχές για τη δόξα του Κυρίου μας. Αμήν.